από αυτούς που υποπίδανε ότι είναι προτεργάτες των δημοκρατικών διαδικασιών. Τρανό παράδειγμα, η μετατροπή της Βουλής από χώρο άσκησης της νομοθετικής εξουσίας σε στρατόνα, όπου οποιαδήποτε αντίθετη άποψη προς τους δανειστές δαιμονοποιείται και στην ουσία σήμερα δεν παράγουν πολιτικοί, δεν σχεδιάζουν το μέλλον της χώρας. Εκτελούν μόνο εντολές και εκτελούν ιδιωτικά συμφέροντα. Η κυβέρνηση, όπως όλοι γνωρίζετε, δεν έχει διάθεση καμία να συμμορφωθεί προς αποφάσεις του Υπουργείου Επικρατείας για την αποκατάσταση των μισθολογικών οδειών αδικιών. Τόσο σέβονται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, τόσο σέβονται το σύνταγμα της χώρας. Στη διαμόρφωση των οικονομικών δεδομένων του μισθολογίου δεν μας δόθηκε ούτε καν το δικαίωμα για μελέτη, για κατάβαση απόψεων και διαβούλευση, παρά μόνο μια μέρα πριν την κατάβασή του στη Βουλή. Δίνοντά μας μόνο ένα γενικό περίγραμμα, βασικές αρχές και φιλοσοφία σύνταξης, χωρίς ποσά και αριθμούς. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Εντάξει, εμάς τους συνδικαλιστές μας έχετε βάλει σε απόσταση. Θέλετε να μας αποδυναμώσετε και να περιορίσετε το θεσμικό μας ρόλο. Νομίζετε ότι έτσι θα κάνετε εύκολα τη βρώμικη δουλειά σας. Φτιάχτηκε ένα μισθολόγιο αντιγράφοντας το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς να έχουν λάβει την ιδιαιτερότητα υπόψη του στο επαγγελματό μας. Δεν θέλουν να καταλάβουν ότι εργαζόμαστε 6 μέρες την εβδομάδα. Δεν θέλουν να καταλάβουν ότι είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα 365 μέρες το χρόνο. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μόνο εμείς έχουμε μνημεία μεσόντων. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα το μεσημέρι, 1,5 ώρα, είχαμε συνάντηση με τον κύριο Τόσκα, τα Προεδρία των Ομοσπονδιών. Σε αυτή τη συνάντηση, όπως όλοι καλά ήδη γνωρίζετε, δόθηκαν τελικά τα πενθήμερα, δόθηκε ο χρόνος σπουδών, δόθηκε ο στρατός, όσους έχουν κάνει αίτηση μέχρι την 31 του δεκάτου. Και θα υπάρχει διαβούλευση με τους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών, ώστε να προχωρήσουμε και σε κάτι διευκρινίσεις παραπέρα. Μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτή τη λέλαπα, εμείς οι συνδικαλιστές συνεχίζουμε. Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος. Όπως όλοι καλά γνωρίζετε, οι συνάδελφοί μας είναι μέσα στο γενικό λογιστήριο. Αυτή τη στιγμή δίνουν τον αγώνα τους. Και εμείς εδώ θα συνεχίσουμε.